Νάση, για πάμε τώρα να βρούμε και πάλι τον Νίκο Ανδρίτσο για να μας ξεναγήσει να περπατήσουμε εικονικά τουλάχιστον στη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης, Νίκο. Και είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα πώς μπορείς να κάνεις κάτι ευρηματικό και ταυτόχρονα επενδύοντας βεβαίως χρήματα να προσελκύσεις ακόμα περισσότερους τουρίστες στη χώρα σου. Αυτό που βλέπετε είναι η υψηλότερη κρεμαστή γέφυρα της Ευρώπης. Βρίσκεται στις Ελβετικές Άλπεις. Ενώνει δύο κορυφές πάνω από το χιονοδρομικό θέρετρο του Engelberg. Έχει 100 μέτρα μήκος, ένα μόλις μέτρο πλάτος. Βλέπετε και τη συνάδελφο του BBC, η οποία μας περιγράφει όταν βρίσκεσαι απάνω, πάλεσε καθώς περπατούν και άλλοι μαζί σου. Από τη μία όμως βλέπεις το θέαμα που είδαμε πριν από λίγο, που είναι... Πρέπει να την νιώθεις την αδρεναλίνη εκεί πάνω, πάντως, αν είσαι και λίγο υψοφοβικός. Είναι ναι, μένεις σε Ελβετία και λες, έχουν κάνει σωστά τη συντήρηση και είναι πολύ σωστά όλα και δεν κινδυνεύω. Ναι. Αλλά ένα συνέστημα έτσι αδρεναλίνης θα ρέει στο αίμα. Δεν θα σε συνόδευα ποτέ εκεί πέρα, Εύα. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα βρεις κάποιον άλλον για να πάτε όποτε θελήσετε. Πραγματικά πάντως πρόκειται και για ένα επίτευγμα, καθώς να φτιάξεις μια τέτοια γέφυρα σε 3.000 υψόμετρο είναι και αυτό από μόνο του ένας άθλος, να μεταφέρεις τόσους τόνους υλικών μέσω τελεφερίκ. Αλλά βλέπετε σε κάθε περίπτωση η θέα ανταμείβει.